Εδώ είμαστε. Καλή σας εβδομάδα. Ξεκινάμε Libero 107,4. All About Harrison Air. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. Ψέματα. Διαφοροποιημένο πρόγραμμα σήμερα, Βασίλη Καβαδία, που είσαι απέναντί μου και με αποσυντώνησες κιόλας. Λοιπόν, παρέα θα πάμε ως All About Harrison Air μέχρι και τις... Ναι, έλα. Αύριο και ο καφές μας, τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε κανονικά την πούμε, Βασίλη Καβαδία. Λοιπόν, παρά θα πάμε και τις 6.30 ως All About Harrison Air. Μετά τις 6.30 θα έχουμε την μετάδοση του Ολυμπιακός Άρης. Θα πάμε παρέτσι στο στούντιο βέβαια, για όλο το παιχνίδι. Όχι με το Χρύσανθο βέβαια, Βασίλη. Λοιπόν, μέχρι τότε έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια. Μέχρι και τις 6.30 που θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του μπασκετικού Άρη με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Και θα ακούσετε ζωντανά από το Libero 107,4 και θα ενημερώνεστε φυσικά διαδικτυακά και μέσα από το All About Harris. Χρήστανο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα παρέα. Θα πάμε για την επόμενη μια μισή ώρα με τον Βασίλη Καβαδία στην ρύθμιση του ήχου και με πολλά πράγματα τα οποία έχουμε να αναφέρουμε, με επίκεντρο φυσικά την αναμέτρηση του ποδοσφαιρικού Άρη με την ΑΕΚ το περασμένο Σάββατο στο Κλεάνθης Μικελίδης. FM και ενώ γράφετε το μήνυμά σας, το σχόλιο, την παρατήρηση, την τοποθέτηση, την ερώτησή σας και το στέλνετε στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα. Θα δούμε μετά αν θα προλάβουμε να ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. Φαντάζομαι είστε ανεβασμένοι και σε καλή κατάσταση μετά από αυτό που είδατε το περασμένο Σάββατο στο Κλεάνθης Βικελίδης. Έναν Άρη τον οποίο συζητά όλη η ποδοσφαιρική Ελλάδα. Έχει βρεθεί ξανά στο επίκεντρο μετά από τις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Σάβα Παντελίδη πλέον, τότε ήταν του Πάκο Ερέρα, ο οποίος κιόλας απολύθηκε σήμερα από τη Λας Πάλμας. Έγινε γνωστό σήμερα το πρωί. Ναι, Βασίλη, συγκλονίστηκες. Σε βλέπω. Ράκος είσαι. Λοιπόν, τον φάγανε και εκεί ο Διαμαντόπουλος. Τον έφαγε και εκεί. Εδώ δεν τον έφαγε ο Διαμαντόπουλος. Τον έφαγε και εκεί ο Διαμαντόπουλος. Λοιπόν, όχι ο διαιτητής, τεχνικός διευθύντης του Άρη. Ο διαιτητής άλλα έργα έκανε το Σάββατο, θα τα αναφέρουμε και αυτά. Υπάρχουν πολλές πλευρές για να δεις το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Θα τις αναλύσουμε όλες, θα τις καταγράψουμε όλες μέχρι και τις 6.30 που θα πάμε παρέα με την κανονική ροή της εκπομπής. Για έναν Άρη που, όπως έλεγα και νωρίτερα, το συζητά όλη η ποδοσφαιρική Ελλάδα, υγιής ποδοσφαιρική Ελλάδα, για το ποδόσφαιρο που παίζει. Για αυτό τον τρομερό μήνα που πραγματοποιεί και την αγωνιστική μετάλλαξη που παρουσιάζει από εκείνο το παιχνίδι με την Ξάνθη μέχρι και αυτό κόντρα στην ΑΕΚ το περασμένο Σάββατο. Πολλά πραγματάκια που έχουμε να πούμε. Είπαμε FM και ενώ το μήνυμά στο 54526 και πάμε να δούμε τι είχαμε σε πρώτη φάση όσον αφορά τα αποτελέσματα του Σαββατοκύριακου. Το παιχνίδι με το οποίο άνοιξε αυλέ τη 23η αγωνιστική στη Super League, Άρης ΑΕΚ 2-0 αντί για 4. Τουλάχιστον στο Κλεάνθης Βικελίδης. Πας Γιάννα Ξάνθη 0-0. Κακό αποτέλεσμα για την ομάδα των Ιωαννίνων που παραμένει στις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας. Έχουμε και το θέμα τον Όφη που προέκυψε σήμερα. Θα το αναφέρουμε και αυτό στην συνέχεια. Ο Όφη, ο οποίος υποβιβάζεται στην Β' Εθνική λόγω του αγώνα με τον Εγινιακό την περσινή σεζόν. Όφη Λάρισα 0-0, μιας πιάσαμε στο όνομα στον Όφη. Ατρόμητος Πανιώνιος 3-0. Ο Ατρόμητος που έπιασε πλέον την ΑΕΚ στην τρίτη θέση με 43 βαθμούς. Από πίσω ο Άρης που έχει 37 με 6 βαθμούς, δηλαδή απόσταση όχι πολύ μακριά. Λεβαδιακός Λαμία 1-1. Και άλλο βαθμό τσίμπησε η ομάδα του κ. Κομπότη. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2 στο ΟΑΚΑ σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι. Αστέρας Τρίπολης Πανετολικός 3-0. Αρχίζει να απομακρύνεται σιγά σιγά η ομάδα του Παράσκου από τις επικίνδυνες θέσεις. Και η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα στις 7 με το παιχνίδι του Απόλλωνα Σμύρνης, ο οποίος υποδέχεται τον Ολυμπιακό, τον επόμενο αντίπαλο δηλαδή του Άρη, την επόμενη Κυριακή στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Για να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες ειδήσεις που υπάρχουν στο ρεπορτάζ και βγήκε πριν από λίγο, ο Νικολά Ντιγκινή δηλώθηκε να εκτίσει την τιμωρία του. Στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, την κοινή συμπλήρωσε 4 κίτρινες κάρτες στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, επειδή τόλμησε να διαμαρτυρηθεί στον ρέφερι Διαμαντόπουλο, επειδή δεν έδινε κάποια κάρτα στους παίκτες της ΑΕΚ που τον είχαν ταράξει στο ξύλο. Και τόλμησε να μιλήσει ο ποδοσφαιριστής του Άρη και κυτρινίστηκε κιόλας από τον ρέφερι της αναμέτρησης του περασμένου Σαββάτου. Δεν θα βάλουμε το κινητό μας στο θόρυβο ποτέ. Έτσι αλλιώς ήταν τραυματίας, θα απουσιάσει από τις επόμενες δύο εβδομάδες από τις υποχρεώσεις της ομάδας λόγω του τραυματισμού που αποκόμισε από ένα χτύπημα στα πλευρά
κόντρα στην ΑΕΚ. Βόλεψε, θα λέγαμε, κάπως αυτή η συγκυρία για να δηλωθεί να κτίσει την ποινή του στο επερχόμενο παιχνίδι του Άρη με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καρασκάκης. Ένα παιχνίδι για το οποίο η ομάδα θα ξεκινήσει από αύριο την προετοιμασία της. Έγινε μια προπόνηση σήμερα, αλλά ήταν για λίγα άτομα. Παίχτες που δεν αγωνίστηκαν το περασμένο Σάββατο. Παίχτες που επανέρχονται από τραυματισμούς και ανεβάζουν ρυθμούς ώστε να τεθούν ξανά στη διάθεση του προπονητή. Από αύριο όλοι οι ποδοσφαιριστές θα δώσουν το παρόν στο Ρήσιο για να ξεκινήσει η προετοιμασία του Άρη για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και να αρχίζει ο Παντελίδης να καταστρώνει σιγά σιγά τα πλάνα του, κάνοντας και λίγη κατασκοπία βέβαια σήμερα στο παιχνίδι που δίνουν οι Ερυθρόλευκοι με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Όσον αφορά τον Όφη πάντως, θα τον αναφέρουμε γιατί έχει τη δική του σημασία. Γιατί είναι μια εξέλιξη, ένα προτάσμα στο οποίο αγωνίζει το Άρης και έχει και τον Όφη τον οποίο υποδέχεται κιόλας στο δεύτερο γύρο στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΠΟ έκρινε ένοχη την ομάδα για τη χειραγώγηση του αγώνα με τον Εγινιακό στις 12 Νοεμβρίου 2017, πέρσι δηλαδή. Υπενθυμίζουμε ότι ο συγκεκριμένος αγώνας είχε λήξει 6-0 υπέρ των κριτικών και από τη σχετική έρευνα της Επιτροπής Διοντολογίας προέκυψε ότι ο τότε πρόεδρος του Όφη, Φώτης Τσάλος, είχε έρθει σε συμφωνία με τον πρόεδρο του Εγινιακού Γιάννη Νιώπα και μέσω αυτού με τους παίχτες Βασίλη Λιόλιο, Θανάση Τόλιο και Παναγιώτη Γιαζιτζόγλου, ώστε να χάσει ο Εγινιακός το μάτς με διαφορά τουλάχιστον 3 γκολ. Ένοχη κρίθηκε φυσικά και η ΠΑΕ Εγινιακός και αμφότερες ομάδες με την αρχική απόφαση υποβιβάζονται από τη Super League και τη Football League αντίστοιχα. Πιο κάτω δηλαδή, όχι β' εθνική. Πάντως η ΠΑΕ Όφη θα προσφύγει στην Επιτροπή Εφέσεων και όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Δεν πρόκειται για τελεσίδικη απόφαση. Λογικό. Η εκτίμηση νομικών κύκλων είναι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις έχει συμβεί πολλές φορές να υπάρχουν ανατροπές στην αρχική απόφαση. Σε ό,τι αφορά το βαθμολογικό πίνακα, δεν προκύπτει καμία ανατροπή. Η Όφη θα συνεχίσει να παίζει στη Super League ανεξαρτήτως της απόφασης, αφού άλλωστε δεν είναι τελεσίδικη. Όλα τα αποτελέσματα στους αγώνες που έχει δώσει η Super League ως τώρα Όφη ισχύουν κανονικά, αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα για τους κριτικούς. Κάτι που σημαίνει ότι το παιχνίδι με τον Άρη θα γίνει κανονικά στο Κλεάνθης Βικελίδης. Δεν είναι πολύ μακριά άλλωστε. Είναι μετά από το μάτς με τον Ολυμπιακό και τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ο Άρης θα υποδεχτεί τον Όφη στο δεύτερο διαδοχικό εντός έδρας παιχνίδι του μετά από εκείνο με την ομάδα της Ριζούπολης, την οποία ανέλαβε πρόεδρος ο Γύρος Γεωργίου, ο γνωστός δημοσιογράφος και σχολιαστής ποδοσφαίρου. Λοιπόν, στα του Άρη, για να πάμε λίγο και στο παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου, εγώ θέλω να το πάω λίγο σε ένα πιο γενικό πλαίσιο αρχικά και να θυμηθούμε που ήταν η ομάδα πριν ένα μήνα, σε τι κατάσταση βρισκότανε, τους παίχτες που βρέθηκαν στο στόχαστρο, τον Παντελίδη που βρέθηκε στο στόχαστρο, δικαιολογημένα όλοι τους σε ένα βαθμό, γιατί όλοι είχαν τις ευθύνες τους για την μέχρι τότε πορεία της ομάδας. Αυτό που έχει καταφέρει ο Άρης όμως είναι μέσα σε ένα μήνα να πάει καλύτερα από ό,τι ήλπιζαν και οι πιο αισιόδοξοι εκείνη την περίοδο, που δεν ήταν και πάρα πολύ. Ένας από αυτούς νομίζω ήταν ο Παντελίδης, που πιστεύω ούτε αυτός περίμενε ότι η πορεία της ομάδας μέσα στον επόμενο μήνα, και εφόσον έμενε γιατί είχε βρεθεί μια ανάσα από την αποχώρηση, θα ήταν αυτή που βλέπουμε. Και ο Άρης ειδικά τις τελευταίες 8 μέρες, με την εμφάνισή του στην Τούμπα και την εμφάνισή του κόντρα στην ΑΕΚ, σε ένα μάτς που έπρεπε να λήξει 4-0 και όχι 2-0, τον αδικείτο τελικό σκορ τον Άρη, και είναι τιμητικό για την ΑΕΚ, έχει κάνει χωρίς υπερβολή όλη την υγιώς σκεπτόμενη ποδοσφαιρική Ελλάδα να ασχολείται μαζί του και να εκθιάζει αυτό το οποίο παρουσιάζει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μια εικόνα. Γιατί δεν είναι μόνο, μην στεκόμαστε τόσο στα αποτελέσματα, είναι σημαντικά και αυτά για την επίτευξη του στόχου. Αλλά είναι η εικόνα που βγάζει ο Άρης μέσα στο γήπεδο. Είναι η υγεία, είναι η άβρα. Είναι μια ομάδα που φαίνεται μεταξύ άλλων να λειτουργήσε και το ένστικτο της επιβίωσης. Και είναι μια ομάδα με ένα προπονητή που σε δύο παιχνίδια έχει δέσει κόμπο το Λουτσέσκου και το Χιμένεθ. Και παίρνει και αυτός μεγάλο credit για αυτήν μετάλλαξη αυτή του Άρη αγωνιστικά. Και δικαιωματικά κιόλας, έτσι. Ένας άνθρωπος που πριν ένα μήνα έφερε τις δικές του ευθύνες για συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ήταν πολύ βαρύ το κλίμα για αυτόν, αλλά κατάφερε να το αντιστρέψει. Κατάφερε να γνωρίζει και αυτός πλέον, όχι την αποθέωση, εντάξει είναι λίγο υπερβολή, την αναγνώριση όχι μόνο εντός του συλλόγου, αλλά και εκτός του συλλόγου. Και δεν είναι υπερβολή. Πέρα από το respect το οποίο λαμβάνει ο Άρης, νομίζω, από την υγιώς σκεπτόμενη ποδοσφαιρική Ελλάδα, επαναλαμβάνω, να πούμε ότι είναι αυτή τη στιγμή η πιο φορμαρισμένη ομάδα
στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί, τώρα θα πει κάποιος, κάτσε, είναι και ο ΠΑΟΚ που είναι πρώτος. Ναι, ο Άρης όμως βρέθηκε σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Πάλευε με την βαθμολογική του θέση. Πάλευε με την καταστροφική εσωστρέφεια που τον ταλανίζει πάντα στις δύσκολες καταστάσεις. Και μέσα σε ένα μήνα μόνος του, με μια καθαρή προσπάθεια, κόντρα σε όλους και σε όλα και κυρίως τον κακό του εαυτό, έφτασε σε αυτό το σημείο χωρίς να έχει ευνοϊκές διαιτησίες. Είδατε τι έγινε πάλι με την ΑΕΚ το περασμένο Σάββατο, που κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν είναι, είναι offside, λέει, του Βέλεθ, και δεν είναι, λέει, πέναλτι της ΑΕΚ, το χέρι του Τσόσιτς. Εντάξει, χωρίς ενώσεις, χωρίς παραμάγαζα, χωρίς τίποτα. Κρίνοντας αυτό που βλέπουμε τώρα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Γι' αυτό άρεσε η πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ελλάδα. Πιο φορμαρισμένη ακόμα και τον πρωτοπόρο. Γιατί ο Άρης σε αυτό το μήνα αδικημένος είναι περισσότερο, και όχι μόνο σε αυτό το μήνα, στο πρωτάθλημα, παρά ευνοημένος. Και η προσπάθεια που πραγματοποιεί δεν περιτριγυρίζεται από μια δικαιολογημένη αμφισβήτηση που βλέπουμε σε άλλες περιπτώσεις. Άρα λοιπόν, έχει βάση αυτό το οποίο λέμε, ότι και πιο φορμαρισμένη ομάδα είναι και η υγεία βγάζει πλέον μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και παίζει και ωραίο ποδόσφαιρο, αποτελεσματικό, όχι κάτι το τρομερό, κάτι το φαντεζί. Παίζει ουσιαστικό και απλό ποδόσφαιρο. Γιατί ο Κρόεφ είχε πει κάποτε ότι το πιο δύσκολο ποδόσφαιρο είναι και το απλό. Και αυτό είναι που κάνει ο Άρης πλέον σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό, με αποτέλεσμα να έχει και αυτή την πορεία τον τελευταίο μήνα και με αποκορύφωμα όχι μόνο το παιχνίδι με την ΑΕΚ, αλλά και την εμφάνιση που πραγματοποίησε στην Τούμπα την περασμένη εβδομάδα με το 1-1 κόντρα στον ΠΑΟΚ. Χρήστα Τσαλτίδη, καλησπέρα. Νομίζω θα βρει ήδη. Γιατί? Πάει σύνδημα. Χρήσαν τη Τσαλτίδα. Λοιπόν... Εσένα δεν έχω λόγο να σε βρίσω. Τα είπε καλά, εντάξει. Θα πούμε κι άλλα. Εντάξει, είμαστε λίγο περιορισμένοι από χρόνο σήμερα, βέβαια. Εντάξει, έχει μπάσκετ. Έχει μπάσκετ 6,5 ώρα. Θα δούμε αν θα προλάβουμε να ανοίξουμε και τις γραμμές. Δεν θα τις ανοίξουμε. Δεν θα τις ανοίξουμε αύριο. Αύριο θα ανοίξουμε. Έχει 6,5 ώρα μάτσε, φίλε. Θα κλείσουμε 6 και 20. Ναι. Άρα δεν γίνεται να ανοίξουμε γραμμές. Εντάξει. Θα κάνουμε 2-3 σχολιάκια. Υπάρχουν αρκετά πραγματάκια, ναι, τα οποία μπορούμε να σχολιάσουμε. Πέρα από αυτά που ήδη είπε. Εγώ θα κάνω φυσικά διαφορετικό σχόλιο από ότι γίνεται συνήθως. Και το σχόλιο θα έχει να κάνει καταρχήν όσον αφορά το αγωνιστικό, και μάλιστα σε μια μέρα που ο Πάκο Ερέρα απολύθηκε από την Las Palmas. Προφανώς έδινε χαρτάκι ο Διαμαντόπουλος και στον πρόεδρο της Las Palmas, αλλά όλα αυτά πραγματικά θέλω να μας γίνουν μάθημα. Και όταν λέω θέλω να μας γίνουν μάθημα, δεν λέω να αποκλείομαι από τον Εργοτέλη ή να χάνω από το Λεβαδιακό και να λέμε δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Φυσικά και πρέπει να έχεις απαιτήσεις, φυσικά και πρέπει να ασκείς κριτική, και φυσικά την περίοδο εκείνη ο Παντελίδης και οι ποδοσφαιριστές έπρεπε να τα ακούνε. Το να τα ακούνε και το να ασκείτε κριτική μέχρι την απαξίωση και να τους δέρνουμε έχει διαφορά. Μέχρι το να πηγαίνουμε και να κάνουμε σκέψεις ότι είναι στημένοι να χάνουν για να μην βγούμε Ευρώπη, να λέγονται τέτοιου είδους πράγματα, να λέμε ότι τον έφερε τον Παντελίδη για να του δίνει χαρτάκι και να παίζουν οι δικοί του. Κοίταξε, αν είναι οι δικοί του. Ο Λάρσον, ο Ρόουζ, ο Κόρχουτ, ας του δίνει και χαρτάκι, άμα θέλει. Αν είναι να είναι η δική του, ναι, αυτοί, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Βλέπετε όμως ότι κανένα χαρτάκι δεν έπεσε για να φάνε το Βαλεριάνο, όπως λέγονταν και γράφονταν τότε. Από τους ανθρώπους που το Σάββατο μας έλεγαν ότι είναι συμφωνημένο με το Μελισανίδη το 1-1. Αν βέβαια έσπαγε ο διάολος το ποδάρι του. Που και να σας πω κάτι, το πιο πιθανό αποτέλεσμα πριν το match και πριν δούμε αυτή την καταιγίδα που λέγεται Άρης, ποιο ήταν? Δεν ήταν η ισοπαλία. Ισοπαλία, πολύ πιθανό. Και βάσει προϊστορίες. Θα σου λέγει ο άλλος, στα λέγα εγώ. Θα μπαινε μέσα μιλημένο το σαράκι της αμφισβήτησης. Ρε μπάς και έχει δίκιο. Όπως λίγη 1-0 με τα Γιάννενα, δύσκολα. Ποιος δεν μπορεί να λήξει 0-0. Είναι στην κεφαλιά εκεί του Αθανασιάδη και 0-1. Ή με τη Λαμία. Με τη Λαμία επίσης. Όπως τώρα κάποιοι θα λένε και για το μάτς με τον Ολυμπιακό.
Καλά, βέβαια. Εδώ λένε για τον Τικινή. Συγγνώμη, παιδιά, την άλλη φορά θα φροντίσω τον Τικινή να μην τραυματιστεί πριν από το μάτς με τον Ολυμπιακό. Τόσο ξύλο που έχει φάει το Σάββατο και πάλι καλά που θα λείψει δύο εβδομάδες. Φυσικά. Και ευτυχώς υπάρχει διακοπή μετά. Πάλι καλά. Και ευτυχώς υπάρχει διακοπή. Θέλω να πω ότι σήμερα, καταρχήν μην ξεγελιέστε από τα πρωτοσέλιδα, μάλλον και σήμερα χθες, από τα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων. Γιατί η εφημερίδα που γράφει Σούπερ Άρης μας έγραφε όλο το προηγούμενο διάστημα διάφορα καλούδια σε σχέση με τον Άρη που δεν ήταν αληθινά. Έγραφε για διάλυση του Άρη. Έγραφε ότι ο Άρης παλεύει για να μείνει στην κατηγορία μετά την ήττα με το Λεβαδιακό. Είχε στοχοποιήσει τον Παντελίδη. Είναι στο θέμα που αναφέρθηκε ο Παντελίδης στη συνέντευξη του στην Τρίπολη και νομίζει τα λέει για μένα. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα λοιπόν που δεν πρέπει να ξεχνιέστε. 5 χρόνια είχαν να γράψω. Πολύ ωραίο το κείμενο του Καρπετόπουλου. Εξαιρετικό. Έγραψε και την προηγούμενη εβδομάδα ένα. Ευχαριστώ πολύ τώρα που παίζω μπαλάρα. Όταν όμως δεν ανέβαινε ο Άρης σκανδαλωδώς από τη ΓΑΜΑ Εθνική με τον νόμο που τον επόμενο χρόνο ανέβηκε η δόξα δράμας, δεν βγήκε κανένας από όλους αυτούς να φωνάξει, γιατί ο καθένας από όλους αυτούς ήταν βολεμένος στο γραφιάκι του. Θέλω λοιπόν οι φίλοι του Άρη να μην ενθουσιάζεστε και να μην τρελαίνεστε τώρα και να σας συμπεριφέρονται σαν ηθαγενείς. Και να λέτε, ω, Χιμενάρα που το βάλε πρωτοσέλιδο. Big Four γράφανε όλοι αυτοί. Και τώρα που τους έβαλε ο Λάρσον μέσα στα δίκτυα, θυμηθήκανε τον Άρη. Έδωσαν καμιά μάχη για να πάρεις περισσότερα χρήματα από τηλεοπτικά, αφού αξίζεις. Έδωσαν καμιά μάχη να δικαιωθείς σε τόσες και τόσες αποφάσεις που σκανδαλωδώς ήταν εναντίον σου από την ΕΠΟ. Δίνουν καμιά μάχη κάθε φορά που παίζεις με αντίπαλο κάποιον από αυτούς και σε σφάζουν. Μην λειτουργείτε ως ηθαγενείς όταν σας δίνουν τα καθρεφτάκια. Ξυπνήστε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Η επικοινωνία σήμερα είναι αυτή που κινεί τα πάντα. Η επικοινωνία και το χρήμα. Και πάω στο δεύτερο πράγμα που θέλω να γράψω. Να πω, γιατί τα γράψα. Αναλύω για ποιο λόγο δεν είναι offside το Γιουνές. Και θα σταθώ σε δύο πράγματα. Χθες, για να δείτε πόσο τάνα είναι η επικοινωνία και πόσο προσεκτικοί μπορεί να είστε, πρέπει να είστε. Εμάς αυτή είναι η δουλειά μας. Πολλά μπορείτε να πείτε για μένα ή τον Νίκο ή οτιδήποτε, αλλά στο συγκεκριμένο κομμάτι επιτρέψτε μου να ξέρω δύο πράγματα παραπάνω, έχοντας ζήσει και από μέσα, για να δείτε πόσο τάνα είναι η επικοινωνία. Ετοιμάστε καταρχήν τα γκολ του Παπαδόπουλου, θέλω να βάλω κάποια στιγμή. Πέτε το. Και να γίνει και βιντεάκι. Λοιπόν, λέει ο Βαρούχας σχολιάζοντας το γκολ που ακυρώθηκε του Άρη. Εδώ βλέπουμε το γκολ που ακυρώθηκε. Ή μάλλον γιατί να μην τον βρούμε τον Βαρούχα να τον ακούσουμε κιόλας, ρε φίλε. Πού είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος. Θα σας τον βάλω να τον ακούσετε κιόλας, ώστε να βγάλετε 100% τα συμπεράσματά σας και να αντιληφθείτε το πόσο επικοινωνιακό είναι, Αριανέ. Να μην λες χθες, ρε παιδιά, δεν θέλουμε να γίνουμε σαν τους άλλους. Βρες λίγο το Βαρούχα, το Βαρούχα από την ΕΡΤ, στον γκολ του Άρη. Είναι εύκολο, χθες το βράδυ το είχαν όλο το site εδώ πέρα, σε ένα από αυτά. Ρε παιδιά, να μην γίνουμε σαν τους άλλους. Offside ήτανε. Εμ δεν ξέρεις τον κανονισμό. Εμ διορθώνεις εμένα που γράφω το σωστό. Εμ μου τη λες και από πάνω.
δεν θα πάω στο ακραίο να σας πω ότι στην Ελλάδα και να ήταν offside πρέπει να λέμε ότι δεν ήταν. Γιατί αυτό γίνεται. Γιατί αν δεις τον Γκάκο στο Open, το κανάλι του Ιβάν, υπάρχουν πόσες, 37 αμφισβητούμενες φάσεις του ΠΑΟΚ. 36, 32 σε όλα τα 20 παιχνίδια που έχει παίξει. Ρε, ούστη μου, μία φάση να πει ότι είναι εναντίον του ΠΑΟΚ δεν υπάρχει. Ακόμα και την κόκκινη χθες, κίτρινη την έβγαλε. Γιατί ξέρει ότι σημασία, φίλε Αριανέ, τι θες αγόρι μου, τι μονογράπτο έχει αγόρι μου, έχει βίντεο, σε όλα τα site υπάρχει. Μπες SDNA, τι βλέπεις αυτά τα site που είναι 14. Ο Κάκος λοιπόν και ο κάθε Κάκος και αυτός που είχε την ιδέα, το κανάλι και αυτό και όλα τα υπόλοιπα, να κάνουν αθλητική εκπομπή και να σχολιάζουν τις φάσεις οι διαιτητές, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι σημασία, ακούστε με λίγο, σημασία δεν έχει το τι έγινε, σημασία δεν έχει το γεγονός αν είναι ή δεν είναι πέναλτι, αν είναι ή όχι σύμφωνα με τον κανονισμό. Σημασία έχει τι θα σου πει αυτός ότι έγινε. Δεν πάει να βλέπεις εσύ χέρι, αυτός θα σε πει πόδι. Και το χειρότερο όλων είναι ότι θέλουν αυτό να το περάσουν με το VAR. Θα βλέπεις ότι ο Τσόσις μπλοκάρει την μπάλα και θα σου λέει είναι το χέρι που στηρίζεται. Το άλλο χέρι που χτυπάει η μπάλα και την πιάνει δεν στο αναφέρει στη φάση. Σε κατευθύνει λοιπόν σε ένα συγκεκριμένο τρόπο να σκεφτείς και να πεις α, είναι πέναλτι ή α, δεν είναι πέναλτι. Παίξε το τέτοιο από το Άρη ΣΑΕΚ. Παίξε, ξεκίνα. Να ακούσουμε Βαρούχα. Και θα σου πω εγώ που θα εστιάσουμε. Λέει λοιπόν. Που δεν τον ακούμε. Ναι. Σε επίμαχες φάσεις. Επίμαχες φάσεις. Είχαμε χθες πολλή συζήτηση. Είχαμε συζήτηση. Είμαι και εγώ μέρος της συζήτησης. Είμαι μέρος της συζήτησης. Να το συζητήσουμε και μαζί. Να το συζητήσουμε. Να το συζητήσουμε. Ναι. Δεν σε έχω και μαζί μου όταν περιγράφουμε. Βέβαια. Εσύ Έλληνα, να φέρετε και τον Βαρούχα στο κήπεδο την άλλη φορά. Σε μια βαλίτσα να σε βαλίτσα. Λοιπόν, διαιτητής ο Διαμαντόπουλος. Διαμαντόπουλος. Εδώ λοιπόν είναι το γκολ το οποίο ακυρώνεται το Άρη. Ακούστε! Θα δούμε ότι μετά από την κεφαλιά μετά του συμπαίκτη του, ναι, ο παίκτης του Άρη, ακούστε, προσπαθεί να κάνει συμμετοχή στη φάση. Σωστά και... Και ταυτόχρονα είναι και στην οπτική γραμμή του τερματοφύλακα. Όπα! Ξαναβάλτο! Γιατί χθες που έλεγα εγώ για οπτικό πεδίο, μου λέγατε τι είναι αυτά που λες. Έγραψα στο SDNA, στο οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα και μου λένετε τι είναι αυτά που λες. Έχετε δει όλη τη φάση. Για πες τι λέει και ο είναι... Ο παίκτης του Άρη, ναι, προσπαθεί να κάνει συμμετοχή στη φάση και ταυτόχρονα είναι και στην οπτική γραμμή του τερματοφύλακα. Στοπ! Βλέπετε τον Γιουνές να είναι στην οπτική γραμμή του τερματοφύλακα. Κύριε Καβαδία, δείτε ρε φίλε τη φάση. Ο Μπάρκας είναι στο δεξί δοκάρι, στο αριστερό συγγνώμη δοκάρι, όπως το βλέπουμε, και ο Γιουνές πηδάει στη δεξιά πλευρά. Η μπάλα έρχεται από τα αριστερά. Σε ποια οπτική γραμμή του τερματοφύλακα είναι ο Γιουνές? Πού είναι? Να μου πεις ότι ήταν μπροστά του, να πω ναι ρε φίλε, είναι offside. Αντιλαμβάνεστε? Αριανέ που μπήκες από κάτω και μου έγραφες είναι offside. Αντιλαμβάνεσαι? Ξαναβάλτο. Και βάλτε το να το βλέπετε. Γιατί ξέρει ότι ο κανονισμός, ο Βαρούχας, ξέρει το κανονισμό. Ξέρει ότι δεν αρκεί μόνο να έχει συμμετοχή στη φάση,
αλλά πρέπει να είναι και στο οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα για να τον επηρεάζει. Όταν λοιπόν εγώ βγαίνω σε ένα site σαν το SDNA και σας γράφω την πραγματικότητα και την αλήθεια, μη μου το παίζετε ανώτερη και μπαίνετε από κάτω να με μαλώσετε να μην γίνω σαν αυτούς που μου γράφατε να γίνω. Γιατί δεν είμαι. Αλλά ακόμα και αν το έκανα, θα ήξερα πάρα πολύ καλά γιατί το έκανα. Σταματήστε λοιπόν αυτή την ανωτερότητα που μας έχει στοιχήσει, όχι βέβαια όσο τα λάθη μας, γιατί προφανώς το να πει κάτι ένας φίλος Αριανός δεν είναι το ίδιο με το να κάνει λάθος ένας παράγοντας ή ακόμα και εγώ που έχω δημόσιο λόγο. Αλλά όταν λέω κάτι και το στηρίζω σε ένα κανονισμό, με εκνευρίζει αφάνταστα που μάλιστα πετσιά Αριανοί, πετσιά, μπαίνουν, Χρήστα, εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε σαν αυτούς, φίλε, ήταν offside. Ξέρεις τον κανονισμό. Αυτοί αλλάζουν τον κανονισμό και τον προσαρμόζουν στα μέτρα τους. Εμείς είναι υπέρ μας ο κανονισμός και βγαίνουμε και λέμε, α, όχι, ήταν offside. Είναι στο οπτικό πεδίο του Μπάρκα ο Γιουνές. Όσοι έχετε δει τη φάση, είναι προφανέστατο ότι δεν είναι. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως offside. Και γι' αυτό ο βοηθός που σηκώνει το σημαίακι δεν το κρατάει σηκωμένο. Αλλά φωνάζει το Διαμαντόπουλο, του περιγράφει τη φάση και την παίρνει πάνω του ο διαιτητής. Πάμε όμως να σας κάνω τη σύγκριση, γιατί μπήκατε πολύ και μου κάνατε τη σύγκριση με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Στο παιχνίδι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, ο Μαουρίσιο είναι στο οπτικό πεδίο του Μπάρκα. Είναι μπροστά του. Εκείνο λοιπόν μας λέγανε ότι είναι γκολ. Αυτό που δεν είναι στο οπτικό του πεδίο, μας λένε δεν είναι γκολ. Προσέξτε και κάτι ακόμα. Εκείνο, στην τελική, μέτρησε. 1-0. Το γκολ κατοχυρώθηκε. Και αν δεν γινόταν η μπούκα, θα το είχαν πάρει. Έγινε η μπούκα όμως. Θα μου πεις, okay, αν δεν γινόταν η μπούκα δεν θα το μετρούσε. Σεβαστό. Προσέξτε όμως την επικοινωνία τώρα. Εκεί και μέτρησε και στην οπτική γωνία είναι και μας λέγανε ότι είναι καθαρό. Εδώ και στην οπτική γωνία δεν είναι. Και δεν μέτρησε και βγαίνεις ρε Αριανέ να μου πεις εμένα ότι δεν είμαι σαν τους άλλους, τους δίδεν τους μεγάλους και ότι δεν έπρεπε να μετρήσει. Ξέρεις πώς λέγεται αυτό. Ελπίζω να έγινα κατανοητός. Απλά θέλω το εξής. Παιδιά, αν μας έχετε εμπιστοσύνη και μας διαβάζετε και μας ακούτε, γιατί υπάρχουν και άλλοι που δεν μπορεί να μας έχουν εμπιστοσύνη, ό,τι και να λες φίλε, δεν σε πιστεύω. Σεβαστό είναι. Σε κάποια τέτοια θέματα αφήστε μας να ξέρουμε καλύτερα. Όχι για κανένα άλλο λόγο, απλά γιατί είναι η δουλειά μας. Και ασχολούμαστε όλη μέρα με αυτό. Ώστε να ξέρω ότι ο κανονισμός δεν είναι μόνο κινήθηκε προς την μπάλα, αλλά και το οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα. Εκεί φυσικά περιμένεις από τον συνάδελφο να του πει, εδώ δεν είναι στο οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα και ξέρετε γιατί το περιμένω. Γιατί στην αντίστοιχη περίπτωση, παίξε παρακάτω, παρακάτω κύριε συνάδελφε. Κύριε συνάδελφε, παίξε παρακάτω. Στην αντίστοιχη περίπτωση της ΑΕΚ, πετάγεται ο συνάδελφος. Για δώσε λίγο βαρούχα. Μετά από την κεφαλιά ναι. του συμπαίκτη του, άκουσε. Ο παίκτης του Άρη άκουσε. Προσπαθεί να κάνει συμμετοχή στη Σωστά. φάση και... και ταυτόχρονα είναι και στην οπτική γραμμή του τερματοφύλακα. Στοπ! Παπαδόπουλε! Πού είναι αυτό λέμε κύριε Παπαδόπουλε! Αχα.
Αυτό λέμε, κύριε Παπαδόπουλε, ότι ο κανονισμός τον έγραψε ο κύριος Σαλτίδης. Ναι, τον έγραψε. Και μπήκαν οι Αριανοί από κάτω και λέγανε: Χρήσανε, μην γίνεσαι σαν τους άλλους. Ήταν offside. Offside, παιδιά, δεν... δεν υπάρχει θέμα με οπτικό πεδίο. Ο κανονισμός όμως λέει οπτικό πεδίο. Τι σου κάνει λοιπόν εδώ, με βάση αυτό που λέει, θα πρέπει να σου πει: Δεν είναι στο οπτικό του πεδίο. Άρα, παρά το γεγονός ότι κάνει κίνηση, δεν συμμετέχει στην διαμόρφωση της φάσης. Αν την ακουμπούσε, είναι άλλο. Άλλο κουβέντα εκεί. Ακυρώνονταν. Έτσι. Άρα μετράει. Για, και λέω εγώ τώρα. Ενώ λοιπόν λέει και είπε και ο Νίκος, πώς είναι στο οπτικό πεδίο, αφού είναι από τη μία πλευρά ο Μπάρκας, από την άλλη ο άλλος. Και ο Μπάρκας έχει και χώρο να βγει, άμα ήθελε κιόλας. Ρε φίλε, φωνάζει. Καταρχήν δεν διαμαρτύρεται κανένα ΣΑΕΚ. Διαμαρτύρεται ο Μπάρκας, αν προσέξει τους αμυντικούς του. Αμυντικούς του. Περίμενε. Που έγινε αυτή και λέω εγώ, ναι. Τον ακούς λοιπόν, είσαι στο στούντιο. Ναι, ναι, ναι. Και τον ακούς να το λέει. Ναι. Δεν θα το πεις. Ε, ναι, αλλά εδώ δεν είναι στο οπτικό του πεδίο. Δεν το λες. Δεν θα είχα την απέτηση να το πεις αν δεν πεταγώσουν σε άλλη φάση. Για δώσε. Συζήτηση για το χτύπημα στο χέρι. Ας το χέρι, προχώρα το χέρι. Δεν βλέπει εδώ το χέρι πιάνει με την άλλη μπάλα. Μας λέει δεν είναι πέναλτι. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Πάμε στον γκολ. Εδώ. Που ξεκινάει το γκολ το για ακούστε. Που βάζει η ομάδα του Άρη. Κλέβει μπάλα. Να δούμε αν έχει γίνει φάουλ εδώ. Περίμενε. Στη όχι βάλτο ρε. Διοίκηση της μπάλας ναι. Από τον οικονόμου του παίκτη του Άρη. Η μπάλα βλέπετε ότι παίρνει την μπάλα κανονικά. Δεν υπήρχε παράβαση. Η επίκληση ήταν αν σπρώχνει με το χέρι. Δεν λοιπόν, εδώ πετάγεσαι να πεις ότι σπρώχνει με το χέρι. Το βλέπεις. Ναι. Στον Άρη που είναι στο αριστερό δοκάριο Κουέστα και στο δεξί ο άλλος δεν το βλέπεις. Να πεταχτείς, να πεις ρε εσύ Βαρούχα. Ταυτόχρονα είναι στην οπτική γραμμή του τερματοφύλακα. Ούτε χαζός είμαι, ούτε γραφικός είμαι. Για να γράφω ανάποδα. Να τους τσιγκλάω ξέρω. Αλλά σε θέματα κανονισμών, σε θέματα νομικά, σε θέματα χρεών, σε θέματα ΕΠΟ, ΕΠΣ και όλα τα υπόλοιπα, αν δεν είναι κάτι 100% γκαραντί, δεν το γράφω. Δεν το γράφω. Όταν λοιπόν αυτοί προσπαθούν να απαξιώσουν τις δικές σας πένες ή τα πληκτρολόγια πλέον το 2019, μην συμμετέχετε. Και το λέω με αγάπη. Δεν το λέω εχθρικά σε φίλους Αριανούς που μπήκαν και μου γράφαν ότι είναι offside. Το κάνω τόσο παραστατικά για να αντιληφθείτε και να καταλάβετε. Σας έλεγα πριν 4-5 χρόνια, μα έχω τρέλα με αυτό. Είμαι ο μόνος που ασχολείται τόσο πολύ. Ότι ο στόχος του ΠΑΟΚ τότε, πριν 3 χρόνια που κοροϊδεύατε, είναι οι ενώσεις, είναι η ΕΠΟ. Τώρα σας λέω σήμερα ότι ο στόχος είναι να φύγει ο Περέιρα από αρχιδιαιτητής. Ήδη φαγώθηκε ο Τσαχιλίδης και μπήκε ο Ιωσιφόγλου. Όπως πριν στην ΚΕΔ ήταν ο Μπίκας με τον Σαραϊδάρη, με τον Σαραϊδάρη, τον υπάλληλο της ΠΑΕΠΑΟΚ. Δηλαδή φεύγει, αυτός πριν 6 μήνες είναι στην ΚΕΔ, αποφασίζει για το ποιος θα παίξει διαιτητής και μετά από 6 μήνες είναι σε ομάδα. Αλλά δεν είχε καμία σχέση με την ομάδα πριν. Να ξέρετε, όποιος κακεντρεχής σκεφτεί αυτό το πράγμα, είναι αλυταράς. Καμία σχέση απολύτως. Έτσι παίζεται το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, κύριοι. Και φυσικά, υπάρχει και μία ακόμα λεπτομέρεια. Ο παρατηρητής, αυτόν τον διαιτητή, που διαμόρφωσε το αποτέλεσμα το Σάββατο το βράδυ, πώς το διαμόρφωσε, μου στέρισε την ισοβαθμία με την ΑΕΚ. Και το μάτς έπρεπε να είναι 5-0. 5 θα έτρωγε με τον γκολ να μετράει από το 12. 5! Αυτός λοιπόν κρίθηκε άριστος. Όταν
οι συστημικοί διαιτητές με το προηγούμενο καθεστώς κρίνονταν άριστοι, βγαίνατε και φωνάζατε. Τώρα απλά λέμε ότι ο κύριος, πώς το λένε, τα παντζάς, δεν ξέρω πώς λέγεται ο παρατηρητής, έκρινε ότι τα σφυρίγματα του κυρίου Διαμαντόπουλου ήταν άριστα. Άρα, αφού ήταν άριστα, δικαίωση του Διαμαντόπουλου. Στο ΒΑΡ λοιπόν, και σας το ξαναλέω, όπως ο Κάκος έβλεπε πέναλτι του Μπίσεσβαρ, ο Βαρούχας είδε ότι ο Γιουνές είναι στην οπτική γραμμή του τερματοφύλακα. Αν καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, καλώς. Διαφορετικά, παιδιά, δεν μπορώ να σας τα κάνω πιο λιανά. Και παρακαλώ πάρα πολύ για τέτοια θέματα επικοινωνιακά, αφήστε το. Αφήστε το. Μην δείχνετε ανωτερότητα. 37 στα 37 έχει ο Κάκος για τον ΠΑΟΚ. Δεν κάνει απλά το άσπρο μαύρο. Τηλεόραση Blackput του 1948 έχουμε. Όλα ασπρόμαυρα. 49. Δεν την ξέρω. Δεν ξέρω εγώ. Δεν την ξέρω, συγγνώμη. Αυτά. Ωραία. Μόνο εδώ, παιδιά, αυτά, να ξέρετε, πουθενά αλλού έξαλλο τον κάνατε πάλι και με το δίκιο του βέβαια. Λοιπόν, θα πάμε στο break το 5.30. Υπάρχει κάτι άλλο να το αναλύσω περισσότερο? Όχι, εντάξει. Νομίζω... Το ακούσατε, το οπτική γραμμή. Το κάλυψες πλήρως. Το κάλυψες πλήρως. Εντάξει, θέλω ρεμίση λίγο και κατεβάσει σφιγμούς. Θα πάμε να κάνουμε το διάλειμμα το 5.30. Βασίλη, βάλε και τον 6. Θες να το κάνουμε έτσι? Άρης Λάρισα 2-0. Για να επιστρέψουμε. Κάπα 17. 6 just. Μαρμαρίδης και Δασκαλάκης η σκόρερ. Όχι. Και όχι. Σερί μέχρι και τέταρτο. Σερί μέχρι και τέταρτο. Σερί μέχρι και τέταρτο, Βασίλη Καβάδια. Δεν βάζεις τίποτα. Όχι. Να βάλεις. Να βάλει τι να βάλει. Αποφάσισε. Σερί μέχρι και τέταρτο δεν είπες, ρε δε. Ήθελα να δω αν θα τη δράσεις. Δεν αντέδρασε. Λοιπόν, βάλε το break μας. Το 5.30 και τον 6. Το 5.30. Το 5.30. Break μας, το break κανονικότατο θα παίζουν τα break. Κανονικά θα παίζουν τα break, φίλε. Κανονικότατα. 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 Δεν θα πετάξεις να μιλάς 200 ώρες και δεν θα παίζεις το break. Break. Με κατεύθυνε στο να δούμε και κάτι που δεν το είχα προσέξει το εγώ. Τα χαιρετίσματά μας. Και είναι αυτό που ξέρεις όταν δεν το βλέπεις από την τηλεόραση. Ναι. Αλλά το βλέπεις μόνο live, αλλά πώς μου ξέφυγε αυτό. Ούρλιαζα από το πρωί. Το match του Άρη με την ΑΕΚ υπάρχει στο YouTube. Όλο. Υπάρχει μάτς που λέει όλος ο αγώνας. Το βάλαμε κιόλας και όλο about Άρης. Μπράβο. Υπάρχει το πέναλτι που δεν δίνει με το μπλοκάρισμα της μπάλας. Φοβερή επέμβαση του Τσούσιτς. Και κερδίζει κόρνερ ο Άρης. Πατήστε λοιπόν να δείτε το κόρνερ. Ξεκινάει το κόρνερ γύρω στο 29 και 20. Από το συγκεκριμένο βιντεάκι. Στο 29 και 40... Ο Σιμόες έχει πλακώσει όπως το πλακωτό στο τάβλι τον Τιγκινί. Παρακαλώ, μπείτε και δείτε το. Σε λίγο θα το έχουμε στο Λαμπαοτάρης. Το βάλουμε, ναι. 29 και 40. Παιδιά, όχι είναι Mars πέναλτι. Μιλάμε για έπος. 29 και 40. Φυσικά η φάση πνίγηκε. Και από τον Τάσο τον Κάκο και από τον Βαρούχα. Πουθενά. Θα μου πεις, καλά ρε φίλε, δεν το έχεις δει εσύ. Εκείνη τη στιγμή, εντάξει, ναι. Είναι λίγο... Εμένα όμως η δουλειά μου δεν είναι αυτή. Εμείς κοιτάμε να κοιτάω τις φάσεις. Κοιτάμε την μπάλα. Καταρχήν είμαστε σε έξαλλη κατάσταση, ναι, από αυτό που δεν έχει δώσει πριν. Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ήρεμοι. Και η λεπτομέρεια λίγο κάνει διαφορά. Όπως ήταν λεπτομέρεια το κράτημα του Κρέσπο στον Τιγκινί την περασμένη εβδομάδα. Έτσι. Εδώ, όμως, εδώ τώρα μιλάμε για καπάκωμα, ρε φίλε. Μιλάμε για εξόφθαλμη περίπτωση. Είναι στη γωνία της μικρής περιοχής. Είναι απ' έξω δηλαδή. Είναι ξεκάθαρη φάση. Τι ξύλο έχει φάει ο Τιγκινί σε αυτό το μάτς. Τι ξύλο έχει φάει. Γι' αυτό μετά του έξε μια. Έκλεψε την μπάλα μετά. Τσακ. Δύο assist. Ένα μηδέν. Δύο assist. Και η σέντρα στο Ισογιούνες. Δύο, η assist είναι. Ναι, σου βάζω και εκείνη τη φάση που και εκεί δημιούργησε. Μεγάλη απουσία βέβαια. Ειδικά για το. Το φάουλ που κερδίζει για το γκολ του Ρόζ. Νομίζω αυτό το κερδίζει. Δεν θυμάμαι αν είναι αυτό, ναι. Αλλά τέλος πάντων. Εξαιρετικός, εξαιρετικός. Ήταν νομίζω το καλύτερο του παιχνίδι και δίκαια MVP. Δεν δίνεται τίτλος MVP, αλλά ήταν ο MVP. Νομίζω στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ το περασμένο Σάββατο. Λοιπόν,
FM και ενώ τα μηνύματά σου 5-45-26, για να δούμε αν έχουμε κανένα μήνυμα. Ο 741 λέει, παιδιά, η Μαρτών Ανασιάδης μιλούσε 10 λεπτά για το Άρης ΑΕΚ και αντί να πει για τον Πέκταρο Σιώπη, είπε ότι ο Άρης έχει πολλούς ξένους. Πόσο κόμπλεξ. Ο Άρης έχει 14. Μα φίλε, είναι εκεί που σε κατευθύνουν, ναι. Να σου πω κάτι. Ο ΠΑΟΚ έχει 20. Για τον ΠΑΟΚ τον πήγανε στον Μπέλκα. Ναι, οι Άλπιοι το είπαν για τους ξένους. Αλλά τον ΠΑΟΚ τον πήγανε στον Μπέλκα και τον Πασχαλάκη. Στους δύο δηλαδή από τους 22. Έχει βγει ένα επιτυχημένο για το επικοινωνή. Από αυτή κυβερνάει το ελληνικό ποδόσφαιρο, πλέον, παιδιά. Εν τω μεταξύ, για το Σιώπη έχει δει αυτό το φοβερό που έχει βγει από χθες. Λέει το 70% της γης καλύπτεται από το νερό, το άλλο 30% από το Σιώπη. Είναι και ψηλός. Έχει όγκο. Α, σε εδώ στο Καραϊσκάκι σου, Σιώπη. Μην πας εκεί και είσαι κοκοκό. Και τώρα ξέρεις τι θα γίνει. Άμα χάσουμε στο Καραϊσκάκι θα πούνε, βλέπεις ότι πήγαινε τρένο τώρα και έχασε τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι άλλο ένα δείγμα το πόσο μεγάλος είσαι. Θεωρούν λοιπόν αυτοί και νομίζουν ότι μας μειώνουν έτσι. Ότι μπορείς να κερδίσεις ο Καραϊσκάκι. Όχι. Τι? Ότι είμαστε τόσο καλοί. Αυτό, που αν χάσουμε, ναι, δεν θα έχουμε χάσει αυτό τα ίσια. Θα έχουμε κάτσει να χάσουμε. Έτσι που είναι ο Ολυμπιακός το τελευταίο διάστημα. Άρα και αυτοί οι 20 χρόνια που χάνανε, καθόντουσαν. Όχι. Δεν καθόντουσαν. Α, δεν καθόντουσαν αυτοί. Εδώ μια φίλη τη εκπομπή με ρωτάει αν είσαι, λέει, αν ο Άρης είναι στην πέμπτη θέση και πάει τελικό κυπέλλου, ο ΠΑΟΚ με τηλεαμέ, με ποιον θα είσαι. Δεν θα με κανένα γιατί θα είμαι τέταρτο ή τρίτο λογικά. Άρα δεν θα έχω τέτοια ανησυχία, να ξέρει. Με τον Άρη θα είμαστε, ρε παιδιά, πάλι. Δεν θα έχουμε πρόβλημα γιατί θα είμαστε εκεί. Καταρχήν, όταν παίξει, θα ξέρουμε τη βαθμολογία. Έτσι. Οπότε μη βιάζεστε να τα κάνετε αυτά τα ερωτήματα. Και πού ξέρει αν δεν αποκλειστεί από τη Λαμία στα ημιτελικά εσύ. Για να δούμε ΑΕΚ Λαμία. Το ξέρει. Κανονικά δεν έπρεπε να είσαι. Στην τετράδα δεν έπρεπε να είσαι, αλλά εκεί το χέρι είναι πέναλτι. Έχει προέκταση του χεριού. Τις προσέξεις αυτές τις φίλες σου. Να. Και δική σου είναι. Τι? Και δική σου είναι. Εγώ την προσέχω. Ωραία. Ρώτα την. Μάλιστα. Αυτά. Ναι. Τι έβαθες, κεφαλικό. Όχι, τι κεφαλικό. Βάλε τα γκολ να ξυπνήσει. Α, ναι, τα γκολ θέλω, αυτό ήθελα, μπράβο. Είδες, με βάλες. 29 και 40. Βάλε λίγο να δω το γκολ. Θέλω να δω, ακούγεται ο γιος μου. Πάλι ο οικονόμου, κλείνει προς τα δεξιά, έχει το στήριγμα του Γκάλο. Στο δεύτερο, στο βάλε γκολ. Θα του κλέψει καθαρά. Την μπάλα ότι κινεί και ο Άρης βγαίνει στην κόντρα με τον Λάρσον τώρα από τα αριστερά. Για να δούμε, ανεβαίνει και ο Ματέτα δεξιά, ο Γιουνές στην περιοχή. Λάρσον το σούτ, την μπάλα γκολ! Την μπάλα τιμωρεί και ο Λάρσον κάνει το 1-0. Προβάδισμα για τον Άρη. Μετά το κυρωσέν γκολ του Βέλεθ στο χέρι του Τσόσιτς που δεν δόθηκε, η μπάλα τιμωρεί την ΑΕΚ και τον Διαμαντόπουλο. Ο Λάρσον κάνει το 1-0. Δεύτερο γκολ για το Σουηδό στο πρωτάθλημα. Έρχεται ο Βικελίδης για το προβάδισμα των Κιτρινών Μαυρών που κάνουν το πρώτο βήμα για την πρώτη τους νίκη σε ντέρμπι τη φετινή σεζόν. Από αυτή την αντεπίθεση που ξεκίνησε από το κλέψιμο του την κοινή και την γρήγορη κίνηση και του Γάλλου και του Ματέο Γκαρσία αλλά και του Λάρσον. Πήρε την μπάλα στην περιοχή και εκτέλεσε τον Μπάρκα. Μπράβο. Για το 1-0 του Άρη στο 32ο λεπτό. Ωραία, το δεύτερο. Εδώ βάλε γκολ, λένε οι φίλοι του Άρη. Ζεσταίνεται η κερκίδα, έτοιμο σωματίκια. Θα την πείσει για τον Εντιγκινή, πανέξυπνα πάει να βρει από κοντά η μπάλα, γκολ! Ναι, 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 ναι. Ο Ρόουζ είναι τελικά. Που σκοράρει από κοντά, πρώτο γκολ για τον Γάλλο με τη φανέλα του Άρη. Τι είχε πει, άλλο. Κάνει το 2-0 και σιγά σιγά νομίζω ότι και ενώ έχουμε φτάσει στο 70 η σεμνή τελετή αρχίζει να λαμβάνει τέλος. Και στη μετάδοση της ΕΡΤ το είπαν. Ο γιος μου ακούγεται σε μετάδοση άλλου ραδιοφώνου. Γιατί τον άκουσα. Άρα φώναζε προς την αριστερή κατεύθυνση, όχι προς τη δεξιά. Χριστάκος, δίπλα, μπαμπά. Καταρχήν ακούγεται στο βάλε γκολ πριν μπει. Ναι. Που λέει βάλε γκολ.
Βάλε και μετά βάλε γκολ! Εντάξει, τη φωνή του μόνο εγώ την καταλαβαίνω. Εκπληκτικός, εκπληκτικός. Είναι φυσιολογικό. Εντάξει, το πρώτο γκολ ακούγεται κάποιος κύριος με βραχνή φωνή διπλά, δεν ξέρω ποιος είναι. Φωνάζανε. Έρασε εκεί πέρα από κυκλοφορία. Φωνάζανε διάφοροι. Τι είναι αυτοί οι οπαδοί δημοσιογράφοι. Ενώ σε όλα τα υπόλοιπα γήπεδα είναι απλά δημοσιογράφοι και δεν είναι οπαδοί. Όπως φαίνεται άλλωστε και από τα γραφόμενα και από τα λεγόμενα καθημερινά. Ωραία. Στραγγαλισμένη σύζυγος, ύποπτος ο σύζυγος. Γιατί είναι ύποπτος ο σύζυγος κατευθείαν? Καλά, πάντα οι έρευνες στρέφονται στο πολύ κοντινό περιβάλλον. Αυτά βέβαια βλέπω και τρελαίνομαι. Είχε πάει λέει μια βόλτα με το φίλο της η άλλη και άφησε το μωρό δεμένο στο καρεκλάκι και κάει και το μωρό. Όχι Παναγία μου. Όμως τώρα εσύ φώναζες πριν για το, και εσύ φώναζες πριν για το πέναλτι. Άστα αυτά. Φωνικό ανεμοστρόβιλο στην Αλαμπάμα. Ανοίγει η καρδιά σου με τις ειδήσεις πάντως. Βλέπεις ειδήσεις και έχεις μια ανάταση. Το Sky. Από το ένα ευχάριστο στο άλλο πηγαίνει. Πάντως μπορώ να μάθω την. Σταμάτα. Τη γλώσσα των. Τη συγκεκριμένη. Σταμάτα. Τι. Ντροπή. Με τη μάθω. Όχι. Ωραία. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, σε ένα τεταρτάκι έχουμε Άρης Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Λοιπόν, κάτσε γιατί. Επιστρέφουμε. Ο φίλος ο 123 λέει αυτό με τον Όφη και τον Ιωνικό είναι αλήθεια. Αλήθεια είναι, ναι. Δεν είναι τελεσίδικη απόφαση. Σε πρώτο. Μα να σου πω κάτι. Έτσι κι αλλιώς είναι οι δυο πεσμένοι έτσι κι αλλιώς. Ναι. Πέφτουν και οι δύο και. Απλά δεν πάνε ούτε Football League νομίζω πάει ο Όφη. Και από την Super League και από τη Football League λέει. Super League 2. Έτσι όπως αν γίνει του χρόνου, έτσι ναι. Όπως γίνει. Εντάξει. Γιατί κάποιοι θέλουν να κρατήσουν 16 ομάδες για να σώσουν κάποιες. Εγώ λέω ότι θα αλλάξει σε δεύτερο βαθμό η Επιτροπή Δεοντολογίας. Για τον Όφιλε, και τον Γενιακό. Εν τω μεταξύ, κάποιοι μπλέξαν και τον Άρη και τα λοιπά. Παιδιά, σας το έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά, επειδή εμείς τα σημειώνουμε και τα γράφουμε και τα λέμε πριν σας τα παρουσιάσουν όπως να είναι. Ο Άρης από το παιχνίδι Βέρεια Άρης προσπαθούν κάποιοι να το βγάλουν. Τι έγινε εκεί, δεν έχει κανένα θέμα. Ως Άρης. Ο Καρυπίδης έχει μια. Κλείσει κατά κάποιο τρόπο κάποια στιγμή να το φωνάξει, να τον πούνε γιατί λέει απειλούσε στο ημίχρονο τους παίχτες της Βέρειας. Και απειλούσε στο ημίχρονο και θυμηθήκανε και το είπανε μετά από κανένα 2-3 μήνες αφού εστάλει και μια ανώνυμη επιστολή. Δηλαδή, ποιος μπορεί να στείλε ρε φίλε ανώνυμη επιστολή κατά του Άρη. Ας πάνε λοιπόν τον Καρυπίδη, ο οποίος δεν είναι ο πρόεδρος του Άρη, και ας τον τιμωρήσουν. Τι όχι. Εύκολα. Στη Λίγκα πάντως ήταν κανονικά. Προχθές μαζί με τον άλλο Θόδωρο Καρυπίδη και μια χαρά μίλουσε εκεί και με τον Αλέξη. Τέλος πάντων, λοιπόν, παίζει Άρης Ολυμπιακός σε λίγη ώρα. Ολυμπιακός Άρης στο μπάσκετ. Είναι ψιλοπερίεργο το παιχνίδι αυτό. Να δούμε και πώς θα παρουσιαστεί ο Άρης, να δούμε και πώς θα παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός μετά από ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα αποχής. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει και το παιχνίδι στην Ευρωλίγκα. Έπαιξε με την ΤΣΕΚΑ την Παρασκευή. Έχει απουσίες. Έχει προβλήματα. Ναι. Τον πετυχαίνει και σε ένα περίοδο φεγγάρι γενικότερα γιατί έχουν θεματάκι με τους Αγγελόπουλους. Επιστρέφω το Λιόπουλο. Δεν είπαμε θα πάμε να κερδίσουμε σοσεφ. Άνετα. Αλλά σίγουρα έχουμε λιγότερες πιθανότητες από ό,τι έχουμε στο ποδόσφαιρο. Με την, 100%. Με την παρουσία που έχει η ομάδα στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, εμείς θα σας αφήσουμε για την ώρα. Εγώ βασικά θα σας αφήσω. Ο Νίκος θα συνεχίσει μαζί με Τόλι Λεούση από την Αθήνα και την περιγραφή του παιχνιδιού του Άρη με τον Ολυμπιακό, όπως κάνουμε σε όλα τα παιχνίδια. Και αυτό είναι ένα προνόμιο του Λίμπερο, γιατί ας πούμε το παιχνίδι Παναθηναϊκός Άρης, όλοι οι υπόλοιποι σταθμοί επέλεξαν να μην τον μεταδώσουν. Ο Λίμπερο φυσικά και το μετέδωσε. Και αυτό γιατί είναι δείγμα σεβασμού προς τον Άρη. Αν είναι να μεταδίδουμε μόνο τα παιχνίδια τα οποία έχουν εμπορικότητα, okay, δεν έχει το μπάσκετ την ίδια εμπορικότητα που είχε στο παρελθόν και ένα Ολυμπιακός Άρης ειδικά, αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος προφανώς δεν είναι στην τηλεόραση, δεν είναι σε έναν υπολογιστή και θέλει να δει, να ακούσει συγγνώμη, το παιχνίδι ραδιοφωνικά. Και αυτό ακριβώς πράττουμε, εμείς δίνουμε δυνατότητα στους φίλους του Άρη να ακούσουν την προσπάθεια των παιχτών του Καστρέτη στο ΣΕΦ. Λοιπόν, θα πάμε στο break τον 6.30 αμέσως τώρα, ώστε στις 6.30 να είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με το ΣΕΦ και τον Τόλι Λεούση που θα μας περιγράψει το παιχνίδι για τον Λίμπερο 107,4.